Γεια σας! Στέλιο, πώς είναι το μαγαζί στο Κολωνάκι, έτσι βγαίνοντας, στρίβεις δεξιά και αρχίζεις και περπατάς. Δεν ξέρω με τι να πρωτοασχοληθώ. Τι? Με το ότι είσαι στην Αθήνα και δεν ξέρεις πώς είναι τα Εξάρχεια, σχεδόν δεν καταδέχεσαι, ας πούμε, να αντιληφθείς μια κουλτούρα που υπάρχει σε αυτήν την περιοχή. Καλέ, δεν κοροϊδεύω τα Εξάρχεια, τώρα μην φτάσει. Ή στο ότι έχουμε φτάσει. Και να σας πω κάτι, συγγνώμη, γιατί λέτε κάτι και θα φαίνεται. Δεν έχω καμιά δουλειά να πάω στα Εξάρχεια. Πραγματικά. Μην πας, ρε κοπέλα μου, τώρα γιατί πας, ας πούμε. Και πραγματικά έναν φίλο έχει που μένει στα Εξάρχεια και πάω από τη γωνία στην άλλη γωνία. Δεν είμαι υποχρεωμένη να ξέρω πώς θα πάω στα Εξάρχεια. Ένα κόνσεπτ. Έχει ντυθεί βοηθό του Άι Βασίλη με πιτζάμε. Γιατί? Και αποφάσισε να πα στα Εξάρχεια. Κάθεστε εκεί ένα τέταρτο και γελάτε μεταξύ σα και αυτή είναι εβδομάδα τελικού. Πε μου, ρε παιδί μου, τώρα εσύ έχει ντυθεί για εβδομάδα τελικού. Ναι. Μα τώρα τι να συζητάμε, ρε παιδί μου. Είναι look αυτό. Πε μου, βρε Διονυσία μου, πε με εσύ. Έχει ένα σκασμό ρούχα. Είναι ρούχα αυτά. Δεν έχω καρό. Βρες. Μα τι είναι, εμφάνιση αυτή. Πες μου αλήθεια. Είναι το καλύτερο που μπορείς να βάλεις. Αυτή η φουστίτσα που είναι άσπρη από μέσα, το print. Αυτή οι μπότες αυτές που κάνεις χειροτεχνία, ας πούμε, με τις μπότες. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και συζητάμε για μόδα 5 μέρες πριν τον τελικό. Πάμε, θα τα πω εγώ πάλι από την αρχή. Εσύ δεν κάτσε και γέλας μόνη σου. Μα εσύ το γελιοποιείς, το look σου μόνη σου. Γελιοποιώ. Μα μόνη σου κάτσε και γελάτε και λέτε χαριτωμένα και το ένα και το άλλο. Εγώ δεν ήρθα ποτέ εδώ να σε δηλώσω στηλίστρια. Ή, σου είπα εγώ αν είσαι στηλίστρια ή να γίνεις στηλίστρια. Εδώ δεν είναι διαγωνισμός στη λίστα. Εδώ 5 μήνες λοιπόν βλέπω μόνο χειροτεχνίες. Ναι. Βλέπω πολλές φορές τα χειροκροτάτε. Δεν λέω για σας, λέω για όλους και για όλους μας. Ναι, φυσικά. Γιατί και τα χειροκροτάμε όταν είναι ωραία. Εδώ το λέω κακοπροαίρετα λοιπόν. Ναι. Γιατί βλέπουμε την προσπάθεια κτλ. Έρχομαι εκεί, έχουν έρθει τόσες που θα έπρεπε να πείτε γιατί είναι και η δουλειά τους και φτάνω εγώ εδώ να μου πεις Διονυσία γιατί γελάς για τα Εξάρχεια. Ένα λεπτό. Τα κορίτσια αυτά τα δύο ειδικά, δηλαδή η Μορτασία και η Χριστιανά, ναι, έχουν κάνει μια πορεία που η χειροτεχνία πάνω τους έχει μια αιτιολογία. Είναι αυτά τα ρούχα για όχι, σένα. Όχι, συγκρίνομαι. Σας λέω ότι τώρα εγώ... τι συγκρίνεις δηλαδή. Δεν συγκρίνομαι, σας λέω ότι εγώ δεν είμαι σαν τα άλλα κορίτσια. Η χθεσινή σου εικόνα σήμερα θα ήταν η καλύτερη από όλες. Αλήθεια το λέω. Βέβαια το λέω αλήθεια. Τότε έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε. Φυσικά και έχω δίκιο. Τότε δεν ξέρω. Έρχεσαι εκεί και κάθεσαι και γελάς. Ναι, δεν γέλαγα με τα ρούχα. Με τι γελάς, ρε παιδί μου. Φοράς ένα look το οποίο δεν σου αρέσει. Είναι κάτι που φαίνεται και πρέπει εμείς εδώ 4 άνθρωποι να πούμε τη γνώμη μας για αυτά τα ρούχα που φοράς εσύ που δεν νιώθεις ότι είσαι ωραία και ξέρεις ότι σήμερα η εικόνα σου δεν είναι ωραία. Σου αξίζει εσένα σαν Διονυσία αυτό το look. Σου αξίζει. Πες μου ναι ή όχι. Λοιπόν. Ναι ή όχι. Όχι. Ωραία. Αρχίσαμε τέτοια. Λοιπόν. Ένα. Καιρό είχατε. Σοφία μου, εσύ τι σκέφτεσαι. Εγώ σκέφτομαι, δεν μου αρέσει η τσέντα σου. Με όνο χλυπά. Και που έχει και αυτό το strap ακόμα, πάντα με κάνει πιο εξαλή. Αυτό εδώ. Ναι. Το άφησα για να μην είναι έξαλλο. Ο Στέλιος ήταν έξαλλος για άλλο σκοπό. Εγώ ήμουν έξαλλη μόνο με τη τσέντα. Που έχουμε πει αυτές τις τσάντες. The whole time. Κοιτάζω δεν το... έχω ξαναβάλει καλέ. Και λέω γιατί αυτή τη τσάντα. Τσάντα. Okay, μπορείς να το κρύψεις just για να μην το βλέπω με αυτό το look. Because για μένα δεν ταιριάζει καθόλου με αυτό. Δεν είναι άσχημο look καθόλου. Το πανωφόρι δεν είναι πως δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει που διάλεξες τη φούστα, το χρώμα του και το βάλες με αυτό το πανωφόρι. Όσο κάτι λείπει εδώ για μένα, μπορείς να βγάλεις το κολάνι που έχει δεν το είναι πανωφόρι. Α, ναι. Ναι. I don't know, και βάλε το κάπου εδώ. Like, βγάλ το. Να το κάνω. Ναι. Βγάλ, βγαίνει. Καλά, αν κάνεις φούστα το πανωφόρι θα είναι πολύ καλύτερο πάντως. Ναι. Αλήθεια. Το εδώ. Ναι. Ωραίο shape για φούστα, όμως. Η φούστα που έβαλες ήταν λίγο. Κάπως καλύτερη είναι. Ναι. Δεν είναι Διονυσία, αλλά το βλέπω. Το βλέπω. Η φούστα ήταν έντονο λάθος και η τσέντα.
Τρία. Ευχαριστώ πολύ. Είπε το χέρι μου. Είπε το χέρι τρία, έβαλε τρία. Χριστίνα, εσένα δεν μπορεί να πει κάτι το χέρι σου αυτή τη στιγμή, αλλά... Ναι, ναι, με έχετε καταπιέσει, ε. Και η αλήθεια με καταπιέζει, γιατί φοβάμαι μην γίνω σκληρή. Όχι, πείτε ό,τι θέλετε. Δεν μασάει, Διονυσία. Όπως έβαλε τώρα το παλτό, είχε πολύ δίκιο ο Στέλιος, μπράβο Στέλιο. Άλλαξε όλο το look. Mm. Είναι, δηλαδή, πραγματικά είσαι άλλη. Αν είχες μια τέτοια φούστα, ένα φάκελο, έτσι όπως είναι στο χρώμα, θα ήταν άλλο look. Με την τσάντα θα συμφωνήσω. Από την ώρα που μπήκες μέσα, είπα, γιατί, ας πληρώσω και σένα ο φίλος σου, δεν ξέρω αν έχεις, αλλά ας πληρώσω και σένα ο φίλος σου απόψε. Ή δεν θα πληρώσεις το party pass. Σε σπίτι πάει, δεν χρειάζεται τίποτα. Επίσης, λες χαλαρό πάρτι στο σπίτι του, το τακούνι χρειάζεται. Δεν είσαι χαλαρή για το concept που πας. Νομίζω ότι το ξέρεις και εσύ ότι δεν θα το έβαζες ποτέ αυτό έξω, ούτε για να κάνεις χάρη στον καλύτερο σου φίλο. Θα το έβαζες. Για να κάνω χάρη στους καλύτερους μου φίλους, μπορεί να έκανα πράγματα. Γιατί είμαι καλή φίλη. Θα τους έκανες χάρη όμως να μην το κάνεις. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και πάμε στο Δημήτρη τώρα. Διονυσία μου, ξαναβάλει το. Κανονικά πρέπει να είναι η εμφάνιση όπως ήρθες. Γιατί δεν το είδατε δηλαδή τώρα. Το είδα, αλλά θέλω να ξαναδώ το λάθος. Γιατί δεν το ξαναδείτε. Κατάλαβες ότι είναι η φούστα. Ναι. Είναι πάρα πολύ έντονο το λευκό που έχει και πολύ... είναι σαν να έχει φοράσει λαμπιόνια, να καταλάβεις, τη φούστα. Θα έπρεπε να κρατήσεις κανονικά την μπότα, όχι αυτή, μια άλλη μπότα, σαν μπότα κανονική. Δεν χρειάζεται, δηλαδή αυτό που σας είπε, βάλαμε ένα τάσκο ότι να κυριαρχεί τώρα το καρό. Την πλάκα. Εγώ κατάλαβα φουλ του καρό, όλα καρό. Γιατί να κυριαρχεί, είναι πολύ ξεκάθαρο, να κυριαρχεί το καρό. Δηλαδή και ουσιαστικά ήρθατε εδώ πέρα όλες με μια εμφάνιση πάρα πολύ θεατρική, με φουλ του καρό. Άλλη ήρθε ρούντρο στο ελαφάκι, άλλη ήρθε γυναίκα του Άγιο Βασίλη. Άλλη, δηλαδή. Και τελικά μερικές φορές αυτό κάνει τις εμφανίσεις να μην είναι και πολύ φορέσιμες. Να χάνεται λίγο η μόδα σε όλο αυτό. Η μπότα πραγματικά χειροτεχνία, δεν υπάρχει λόγος. Καθόλου. Μην τα κάνεις εσύ. Όχι, δεν τα κάνεις σωστά, αλλά δεν υπάρχει λόγος για σένα. Το κάνουν άλλα κορίτσια και το κάνουν καλύτερα. Είναι όπως και στους σχεδιαστές και στους φωτογράφους. Δεν μπορούν να κάνουν όλοι καλά. Σε κάποια είμαστε καλοί, σε κάποια άλλα όχι. Μείνε σε αυτά που είσαι καλή. Αυτή είναι η συμβουλή μου. Ευχαριστώ. Διονυσία μου, καλή επιτυχία. Μπορείς να επιστρέψεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.